Καταπέλτης για το 47χρονο κτηνοτρόφο από τον Άγιο Νικόλαο, που γάζωσε σπίτι μέσα στο οποίο υπήρχαν ανήλικα παιδιά, ήταν η απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή. Ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε τα προηγούμενα 24 ώρα και παραδόθηκε, δηλώνοντας ότι δεν είχε στόχο τα ανήλικα θύματα, τα οποία βρέθηκαν αντιμέτωπα με θανάσιμο κίνδυνο την προηγούμενη Κυριακή. Ήταν λίγα εκατοστά δίπλα. Λίγα εκατοστά δίπλα είχαν σκάσει σφαίρες. Δίπλα από τη μεγάλη μου κόρη. Μάλιστα, λίγο πριν εμφανιστεί στις αρχές που είχαν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, μιλώντας στο πρώτο θέμα, δήλωσε πως δεν γνώριζε ότι τα παιδιά της οικογένειας ήταν μέσα στο σπίτι. Πυροβόλησα για να στείλω μήνυμα στον άσπονδο φίλο μου. Είχα την αίσθηση ότι δεν ήταν κανείς στο σπίτι, γι' αυτό και πυροβόλησα. Αν ήξερα ότι ήταν μέσα τα παιδιά, δεν θα έκανα τέτοια κίνηση. Διότι όσες διαφορές και αν μας χωρίζουν, είμαι και εγώ πατέρας. Έχω 4 παιδιά και ένα εγγόνι. Γιατί αυτό το φόβο τον έχω ζήσει από πρώτο χέρι με βομβιστικές επιθέσεις εναντίον μου. Οι σφαίρες, ωστόσο, καρφώθηκαν στην κουζίνα του σπιτιού, λίγα εκατοστά μακριά από το σημείο στο οποίο στεκόταν η 16χρονη κόρη των θυμάτων. Εισαγγελέας και ανακριτής έδειξαν για το λόγο αυτό το δρόμο για τη φυλακή στο 47χρονο, καθώς κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή. Ο κατηγορούμενος κτηνοτρόφος γάζωσε το σπίτι των θυμάτων με ασήμαντη αφορμή, καθώς το προηγούμενο βράδυ ο δικός του γιος και ο γιος των θυμάτων μάλωσαν σε καφετέρια. Αυτό δεν είναι καθόλου λογικό και δεν γίνεται να αντιμετωπίζεται έτσι μια φασαρία που χωρίς λόγο είχε δημιουργηθεί. Θα μπορούσε να είχε είτε μιλήσει μαζί μας ή θα μπορούσε να είχε απευθυνθεί στην αστυνομία να καταγγείλει αυτό που, το πρόβλημα που είχε αυτός, όχι να πάρει τον νόμο στα χέρια του και να αρχίσει να πυροβολεί ανήλικα παιδιά, τα οποία εγώ δεν ήμουν μέσα. Για να τα προστατεύσω. Ο ίδιος, ωστόσο, στη συνέντευξή του μίλησε για σκληρή βεντέτα, η οποία περιλαμβάνει 2 βομβιστικές επιθέσεις, ξυλοδαρμούς, απειλές και απόπειρες ληστείων. Οι 2 οικογένειες στο παρελθόν διατηρούσαν καλές σχέσεις, ενώ σήμερα εμφανίζονται ως ορκισμένοι εχθροί για μια οικονομική διαφορά της τάξης των 1.000 ευρώ, σύμφωνα με τον κατηγορούμενο.